Κορίτσια, γεια σας. Θέλω σήμερα να σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτά εδώ τα κόμικ που η αλήθεια είναι ότι προδιαθέτουν και λίγο στον Άγιο Βαλεντίνο σαν σχεδιάκια. Έχουν αυτήν την τάση. Είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ χαριτωμένα και πάρα πολύ εύκολα. Αν θυμάστε το βιντεάκι που είχαμε κάνει με το γραμμικό, έχει πάρα πολλά στοιχεία από εκείνο το βίντεο. Οπότε έχω φτιάξει εδώ εγώ κάποια πάνω στα τυψάκια για να σας τα δείξω. Αυτά είναι με ημιμόνιμα χρώματα. Τα τυψάκια τα έχω βάψει με λευκό και έχω περάσει επάνω matte top και στη διάρκεια το έχω ζωγραφίσει. Θα σας δείξω τη διαδικασία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να προσπαθήσετε να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, εδώ στην παλέτα που έχω, εδώ σε αυτή, θα βάλω μαύρο ημιμόνιμο. Θέλω λίγο να το βλέπετε για να καταλάβετε, έτσι λίγο μία σταγονίτσα εδώ. Θα βάλω κόκκινο. Και θα βάλω και matte top. Γιατί θέλω να κάνω και κάποιες σκιούλες. Θα βάλω λίγο παραπάνω μαύρο. Θα χρησιμοποιήσω το μαύρο, το ημιμόνιμο. Θα το κάνω λίγη μίξη με το matte το top για να κάνουμε και κάποιες σκιούλες που έχουν μέσα. Αυτά εδώ, έτσι όπως τα βλέπετε. Τα έχω ζωγραφίσει στο χαρτί και βλέπω από εδώ και κάνω επάνω στα τυψάκια. Θα απομακρύνω λίγο την την παλέτα μου, συγγνώμη, για να μην εμποδίζει, για να βλέπετε. Θα βάλω και αυτά εδώ στην άκρη. Ωραία. Τώρα τα πινελάκια που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα πάρα πολύ λεπτό πινέλο του γραμμικού, όσο πιο λεπτό γίνεται, το νούμερο 0 είναι το πιο λεπτό, και ένα άλλο με πιο φαρδιά τριχούλες. Αυτό είναι τριάρι νομίζω γραμμικό, είναι πιο φαρδιές οι τρίχες, αυτό είναι για να κάνει σκιές. Λοιπόν, και έχω και μια ξυλομπογιά μαύρη. Γιατί αρχικά επάνω εδώ στο tip που είπαμε ότι το έχω περάσει με λευκό χρώμα ημιμόνιμο και από πάνω το έχω περάσει με matte top και είναι πολυμερισμένο κανονικά στα 60 δευτερόλεπτα. Εδώ επάνω με την ξυλομπογιά θα κάνω λίγο το περίγραμμα από αυτήν εδώ την κουκλίτσα. Θα κάνω δηλαδή περίπου το κεφάλι της, το σώμα, τα χεράκια, την καρδούλα. Θα κοιτάξω να τα χωρέσω εδώ σε αυτήν την επιφάνεια. Βλέπω ότι το κεφάλι της, αν το παρατηρήσετε, είναι περίπου σαν ανάποδη καρδούλα, αλλά χωρίς να έχει αυτό εδώ το κόψιμο που έχει η καρδιά. Οπότε δεν νομίζω να είναι κάτι δύσκολο σαν σχήμα. Θα αφήσω λίγο περιθώριο γιατί θέλω να χωρέσει και το φιωγκάκι, άρα θα ξεκινήσω από κάπου από εδώ. Έτσι. Στο περίπου τώρα το κάνω. Και μετά θα βλέπω εκείνο και θα ζωγραφίζω. Το φουστανάκι της είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι 2 γραμμούλες, είναι στην ουσία ένα σχήμα τραπέζιο, έτσι. Σαν σχήμα δηλαδή, είναι ένα τραπέζιο. Από κάτω τα ποδαράκια της. Λοιπόν, κάπου εδώ είναι το φιωγκάκι. Και αν καταφέρω, θα βάλω εδώ και το χεράκι της με την καρδούλα. Ή αν έχω κάποιο περιθώριο πιο πολύ από εδώ, μπορεί να το βάλω από εδώ. Θα δούμε. Λοιπόν,
Θα πάρω τώρα με το πινελάκι του γραμμικού πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Θέλω να σας δείξω λίγο πώς παίρνω για να καταλάβετε. Βουτάω το πινελάκι μέσα, το ποτίζω με χρώμα, αλλά όπως βλέπετε εδώ δίπλα, λίγο το στραγγίζω ούτως ώστε να έχει χρώμα, αλλά να μην είναι πάρα πολύ για να μην μου κάνει πολύ χοντρές γραμμές. Και τώρα θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το περίγραμμα που έκανα με το μολύβι, με την ξυλοπογιά. Αν δεν μου φτάνει το χρώμα θα ξαναπάρω. Να μην έχετε πάρα πολύ χρώμα στο πινέλο. Όταν νιώθετε ότι δεν σας βγαίνει η γραμμή, πολύ απλά να τη σταματάτε. Και πάλι σιγά σιγά και προσεκτικά. Μπορείτε να τα κάνετε αυτά και με βερνίκια νυχιών, αλλά το βερνίκι είναι ότι κολλάει λίγο, γιατί στεγνώνει μόνο του και κάποια στιγμή αρχίζει και κολλάει. Ενώ με τα ημιμόνιμα είναι πιο εύκολο, γιατί αν δεν πολυμεριστούν δεν στεγνώνουν. Έχω κάνει εδώ το κεφάλι της, έτσι. Αν θέλω μπορώ στη λάμπα να το πολυμερίσω για 5 δευτερόλεπτα για να μην το χαλάσω. Αν όμως δεν έχω πρόβλημα, αν δεν το ακουμπήσω δηλαδή, μπορώ να συνεχίσω λίγο με το φουστανάκι της, το οποίο είπαμε ότι έχει ένα σχήμα σαν τραπέζιο. Λίγο χρώμα. Θα τελειώσω και τα ποδαράκια της εγώ. Εδώ θα το κάνω λίγο παχύ για να μοιάζει ότι έχει και παπουτσάκι. Φοράει παπούτσι. Έχει πολύ πλάκα. Είναι χαριτωμένα αυτά. Και αν κάνετε μία εξάσκηση είναι και λίγο γρήγορα. Δεν καθυστερούν δηλαδή. Θα το πολυμερίσω εγώ τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί έχω να κάνω τα χεράκια, την καρδούλα, το φιωγκάκι, αυτές τις σκιές θα τις βάλω μέσα. Αυτές τις σκιούλες θα τις βάλω μέσα. Λοιπόν, την καρδούλα και το φιωγκάκι θα την κάνω μες και το κόκκινο, δεν θα κάνω περίγραμμα. Ωραία, πάμε να κάνουμε το ένα το χεράκι της. Θα κάνω την καρδούλα από αυτή την πλευρά γιατί έχει πιο πολύ περιθώριο. Οπότε και το χεράκι στην αρχή, όπως και τα ποδαράκια, είναι λίγο πιο φαρδί εδώ. Μπορώ να τη γυρίσω και ανάποδα για να με βολεύει. Ένα λεπτό για να δω την απόσταση. Όχι, θα την κάνω από εδώ. Εδώ είναι αρκετό. Μπορώ να κάνω και τα ματάκια της με το μαύρο κατευθείαν. Να την πολυμερίσω 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα βάλω σκιά. Θα βάλω σκιά με ποιον τρόπο. Θα πάρω λίγο χρώμα από το ημιμόνιμο με το πινέλο αυτό της σκίασης, το πιο φαρδί, και θα βάλω εδώ στην άκρη και θα το ανακατέψω λιγάκι. Βλέπετε πως διαφανίζει. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω τη σκιούλα. Θα παίρνω δηλαδή λίγη ποσότητα και απλά θα κουπάω επάνω στο σχέδιό μου και θα μου βγάζει αυτή τη σκιά. Τώρα,
Τι έχουμε να κάνουμε με μαύρο? Θα συνεχίσω με την καρδούλα και το φιωγκάκι για να τα τελειώσω, γιατί μετά πάλι θα συμπληρώσω λίγο μαύρο. Τώρα πώς θα κάνουμε την καρδούλα. Θα πάρουμε, πάνω στο πινελάκι θα πάρω μία ποσότητα σαν μπαλίτσα και θα την ακουμπήσω εδώ. Θα πάρω άλλη μία και θα την ακουμπήσω δίπλα. Και απλά θα τα ενώσω αυτά. Και θα κάνω το σχήμα της καρδούλας. Άμα ζωγραφίσετε με το μολύβι αρκετές καρδούλες, θα το καταλάβετε πώς βγαίνει. Με μημόνυμα το κάνω. Σας είχα πει ότι δεν κάνουμε σχεδιάκια μόνο με πάστες. Μπορούμε να κάνουμε και με τα ημιμόνυμα. Αυτό θα το πολυμερίσω λιγάκι, γιατί θα πάω πιο πάνω και δεν θέλω με το χέρι μου να το ακουμπήσω. 10 δευτερόλεπτα φτάνει. Αυτό κάνουμε. Αυτή είναι εδώ την κουκλίτσα. Ωραία. Πάμε τώρα για το φιωγκάκι. Το έχω ζωγραφίσει, οπότε θα πατήσω επάνω περίπου στο περίγραμμά μου και θα το γεμίσω. Έτσι, προσεκτικά, προσεκτικά. Θα το γυρίσω από την άλλη και θα κάνω το ίδιο. Το σχήμα αυτό είναι σαν σταγόνα, σαν δυο σταγονίτσες είναι το σχήμα από το φιωγκάκι. Βάζω ποσότητα αρκετή μέσα και απλά μετά τη γεμίζω. Επειδή βάζω αρκετή ποσότητα, θέλω να το πολυμερίσω στα 60 δευτερόλεπτα, ας είναι ημιμόνιμο. Καλύτερα θα πολυμεριστεί. Τώρα πολυμερίζω 10, γιατί θέλω να συνεχίσω. Όταν το τελειώσω, λίγο πριν περάσω το top, θα το πολυμερίσω κανονικά στα 60 δευτερόλεπτα. Εμένα μου άρεσαν πάντοτε αυτά τα χαριτωμένα, τα πολύ απλά, πάντα μου άρεσαν. Λοιπόν, ας βάλουμε σκιά. Θα πάρω λίγη ποσότητα όπως σας είχα πει, λίγη. Και θα βάλω λίγο σκιούλα εδώ επάνω. Θα σκουπίσω λίγο το πινελάκι μου στο χαρτί. Αν θέλω την σκιά να την κάνω πιο απαλή, θα βάλω παραπάνω τόπ. Μπορώ να βάλω και λίγο κάτω στο φουστανάκι, λίγο εδώ, κάπως κάτω στα ποδαράκια. Ωραία. Συνεχίζουμε. Θα πολυμερίσω 10 δευτερόλεπτα, γιατί νομίζω ότι έχει και δύο τουφάκια εδώ επάνω στο φιωγκάκι της, έχει δύο κοτσουδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τέλεια. Και καθαρίζω το πινελάκι μου και παίρνω μαύρο ημιμόνιμο, πάρα πολύ λίγο. Δείτε πόσο λίγο έχει το πινέλο και κάνω δύο τουφάκια. Έτσι. Μπορώ να διορθώσω και λίγο αυτή τη γραμμούλα. Αν θέλω να την κάνω πιο έντονη, δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο διακεκομένη. Δεν πειράζει.
Ωραία. Τόνισα και λίγο τα ματάκια της. Τώρα πολυμερίζω 60 δευτερόλεπτα. Θα περάσω ένα top no wipe, είναι γυαλιστερό, και μετά θα τα περάσω mat, γιατί εμένα μου αρέσουν πιο πολύ σε mat. Δεν περνάω κατευθείαν το mat σε αυτά, γιατί καμιά φορά, ενώ πολυμερίζοντας τα 60 δευτερόλεπτα, μπορεί να τύχει να μου παρασύρει και λίγο τις γραμμές, παρόλο που έχει πολυμεριστεί. Οπότε το κλείνω με ένα mat, εμένα συγγνώμη, top κανονικό, το no wipe, πολυμερίζω στα 60 και μετά περνάω το mat και το πολυμερίζω πάλι 60 δευτερόλεπτα. Ας περάσουμε και το top. Πολύ ωραία. Πολυμερίζω 60. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα και κάτι σαν καρδιογράφημα, αν το βλέπετε εδώ. Αυτό. Και αυτό είναι πολύ όμορφο και πάρα πολύ εύκολο. Και σκέφτομαι να το κάνω εδώ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την καρδιά, να κάνουμε πρώτα την καρδούλα, να βρούμε δηλαδή σε ποιο σημείο θα χωρέσει. Το πόσο μεγάλο θα το κάνουμε είναι ανάλογα πόσο μπορούμε να δουλέψουμε σε μικρή επιφάνεια μέσα. Μην το κάνετε πάρα πολύ μικρό, ας πιάνει και όλο το tip. Ας έχει δηλαδή, ας είναι και πιο μεγάλο από αυτό που έχω κάνει εγώ. Και τώρα πρέπει να χωρέσουμε αυτές εδώ τις διακεκομένες. Να βολευτώ λίγο να ζωγραφίσω. Απαλά, απαλά. Ωραία. Με την καρδούλα θα ξεκινήσω τώρα. Απλά θέλω να περάσω εδώ το ματ για να τελειώσει και αυτό. Επειδή σας είπα ότι είναι εύκολα αυτά, είναι καλό αν μπορέσετε λίγο να ασχοληθείτε, γιατί κάνετε και πολύ καλή εξάσκηση με αυτά τα απλά τα γραμμικά. Λοιπόν, θα πάρω κόκκινο με το πινελάκι του γραμμικού και θα γεμίσω την καρδούλα. Το δουλεύω όλο το χρώμα αυτό, το απλώνω καλά. Να το πάμε σιγά σιγά, να μην μας ξεφύγει, γιατί μετά θα πρέπει να το σβήσουμε. Βάζω χρωματάκι λίγο παραπάνω τώρα στο πινέλο και απλά το βάφω. Παίρνω χρωματάκι από εδώ από πάνω και το βάφω. Θα το πολυμερίσω. Κανονικά 30 θα το βάλω τώρα, λίγο να σταθεροποιηθεί. Δείτε και αυτό. Να τα δούμε λίγο όλα μαζί μέχρι να πολυμεριστεί εκείνο.
Όμορφα είναι, έχουν την πλάκα τους. Πίστεψτε μου ότι είναι πάρα πολύ εξάσκηση, πάρα πολύ εξάσκηση αυτό το σχεδιάκι, γιατί έχει στρόγγυλα σχήματα, έχει ευθείες, έχει καμπύλες. Βλέπετε πώς είναι. Ωραία. Θα καθαρίσω το πινελάκι μου από το κόκκινο το χρώμα και θα προσπαθήσω τώρα να κάνω τις διακεκομένες αυτές γραμμούλες που έχει το σχέδιο που μοιάζουν με καρδιογράφημα. Φυσικά θα κάνω πρώτα την ευθεία που είναι πιο εύκολη. Προσπαθώ να το βλέπω και εγώ, να το βλέπετε κι εσείς. Ας είναι λίγο έτσι πιο αχνό, δεν πειράζει, θα το πατήσουμε μετά. Ας το πολυμερίσουμε 10 δευτερόλεπτα να μην μας χαλάσει. Και θα κάνουμε τώρα αυτά εδώ τα ζιγζάκ, αυτά. Λοιπόν, παίρνω πάλι χρωματάκι στο πινέλο μου, θα πάρω λίγο να βολευτώ και να το κρατάω. Πολύ λίγο χρώμα, πάρα πολύ λίγο χρώμα στο πινέλο θέλει αυτό, δεν θέλει πάρα πολύ. Λίγο, σχεδόν δεν φαίνεται ότι έχει χρώμα το πινέλο. Καλύτερα όμως για να μην γίνονται χοντρές οι γραμμές. Λοιπόν, θα το πολυμερίσουμε στα 10 και μετά θα τονίσουμε λίγο κάποια σημεία επάνω στις γραμμές που θέλουμε να τις κάνουμε πιο έντονες. Θα το κλείσουμε με ένα top no wipe, κανονικά. Επειδή όμως εμένα μου αρέσουν τα matte σε αυτά τα σχέδια, θα το κλείσω μετά από πάνω με matte. Ξαναπαίρνω λίγο χρωματάκι. Και τονίζω λίγο έτσι προσεκτικά. Και αυτές τις γραμμούλες. Αν έχει το πινέλο χρώμα καλά περασμένο, δεν ανοίγει και η μυτούλα μπροστά. Είναι δηλαδή σαν βελόνα η τριχούλα μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, ας τονίσω και αυτή λιγάκι. Ελπίζω να μην το χαλάσω, γιατί βλέπω και το κινητό, την κάμερα από πάνω και προσπαθώ να δω και εδώ. Λοιπόν, θα το πολυμερίσουμε τώρα 60 δευτερόλεπτα κανονικά και θα το κλείσουμε με top κανονικά, το top το no wipe και μετά θα το περάσουμε matte. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, θα το βγάλω από τη λάμπα και θα το κάνω μετά. Κορίτσια μου, πραγματικά δεν ξέρω αν εγώ ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με τα σχεδιάκια αυτά τα πάρα πολύ απλά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε ότι χρησιμοποίησα μόνο 3 χρώματα. Ένα λευκό ημιμόνιμο που έβαψα τη βάση από κάτω, μαύρο και κόκκινο. Τώρα το top ήθελα και το έκανα matte, γι' αυτό είχα 2. Μπορούσα να έχω μόνο το γυαλιστερό.
αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μάτ. Για να φέρω λίγο κοντά την κάμερα να τα δείτε. Ελπίζω να σας άρεσαν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το είδατε. Γεια σας.